με 223 ψήφους υπέρ των βουλευτών των 6 εκ των 8 κομμάτων που σηματοδοτούν μια ευρύτατη πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων, κυρώθηκε η συμφωνία για τη μεταβίβαση του 67% των μετοχών του ΟΛΠ στην Κόσκο. Υπέρ επί της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Ποτάμι, η ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρών και καταψήφισαν η Χρυσή Αυγή και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Θοδωρής Δρίτσας υπογράμμισε επίσης πως η αξιοπιστία της χώρας υπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο από την κυβέρνηση, καθώς όπως είπε έχει σχεδιασμούς προοπτικής και όχι σχεδιασμούς κατανάλωσης. Επανερχόμενος δε στο ζήτημα της επιστολής της Κόσκο, έκανε λόγο για νομική υπερβολή. Νωρίτερο ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, άσκησε σφοδρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης με αιχμή την επιστολή της Κόσκο και ανέφερε ότι ξεπέρασε κάθε βαθμό αναξιοπιστίας η κυβέρνηση, η οποία αντί να ακυρώσει τη συμφωνία, την ακύρωσε ουσιαστικά πολιτικά. Προσκύρωσε συμφωνία είναι η εξέλιξη μιας αρχικής συμφωνίας του 2008, όταν οι προβλήτες 2 και 3 παραχωρήθηκαν στην Κόσκο, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Εμμανουηλίδης, κάνοντας στη συνέχεια σύγκριση με τη συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτήν του 2008, δηλώνοντας πως πλέον 3,5 εκατομμύρια το χρόνο αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο η παραχώρηση του ΟΛΠ, όταν η προηγούμενη συμφωνία απέδιδε μόλις 2 εκατομμύρια. Η προσκύρωση συμφωνία είναι σε εξέλιξη μιας αρχικής συμφωνίας του 2008, όταν οι δύο προβλήτες, 2 και 3, παραχωρήθηκαν στην Κόσκο. Δεν θα επιχειρήσω παρά να θέσω σε απόλυτη αντιδιαστολή τις δύο συμφωνίες, τους όρους των δύο συμφωνιών. Μια συμφωνία κρίνεται υπό κοινωνικούς όρους, υπό οικονομικούς όρους, ακόμη υπό εργασιακούς όρους και τέλος και από την πολιτιστική στάση που η ίδια η συμφωνία εκπέμπει. Στο θέμα της οικονομίας, 3,5 εκατομμύρια το χρόνο αποδίδει η ενοικίαση, να το πω, η παραχώρηση στο ελληνικό δημόσιο. 3,5% αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο, όταν η προηγούμενη συμφωνία του 2008 ήταν μόλις 2 εκατομμύρια. Διπλασιασμός λοιπόν του δημοσίου ωφέλους, το οποίο σημειωτέων διαχέεται, και αυτό έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε δήμους που έχουν σχέση με το λιμάνι του Πειραιά. Έρχομαι στο κοινωνικό πεδίο. Η απόδοση των 90 στρεμάτων στην πολύπαθη Δραπετσόνα, που αφήνει διέξοδο στη φυσική διέξοδο, στη θάλασσα, νομίζω είναι μία τακτοποίηση αριθμίας η οποία επιτέλους βρίσκει τη δικαίωσή της. Στο θέμα το εργασιακό, εκτιμώ ότι η δυνατότητα που παρέχεται μέσα από αυτή τη σύμβαση να προστατευτεί όσο τούτο είναι μπορετό η εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων δείχνει ακριβώς το διαφορετικό ύφος γραφής σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία.